Εδώ το κατάστημα εδώ πέρα είχε τα μπέλα που πάρει, έγραφε φτωχομάνα. Mm-hmm. Η φτωχομάνα αυτή την είχαν βγάλει τότε επειδή ήταν η αγορά της Θεσσαλονίκης. Α, μάλιστα. Εδώ έχουν τον κύριο Κιωτόπουλος, mm-hmm. 8 Μαΐου, όταν πανηγυρίζαμε, έχουν πολύ ούχο τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Πανηγυρίζαμε, έρχονταν εδώ και άργηνε τραγούδια στην ορχήστρα, όλα ήταν κλετζές, αλλά τραγούδια ζεμπέκικα. Και τελευταία όταν έφυγε, μου έλεγε, γεννήθηκα για την καταστροφή. Και έπαιζε η ορχήστρα. Έπαιζε η ορχήστρα. Έπαιζε η ορχήστρα του Μιχαλόπουλου από το Ρομβολιάρη και ο Χρήστος ο Καλτσάς από τη Μακρυράκη. Μάλιστα. Και το χόρευε αυτό, ε. Ναι, και το χόρευε αυτό και χειροκροτούσαν οι γυναίκες. Είχε πολλές γυναίκες. Τρεις γυναίκες μαζί του. Ναι, τρεις γυναίκες μαζί του. Και άφηνε χρήματα. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ήταν τα χιλιάρικα τότε που δεν είχαν βγει ούτε πιτοχύρια, ήταν κάτω στα χιλιάρικα, το στάρκα, μετά από σιάρκα. Μετά όταν μάθατε ότι συνελήφθη... Ναι, μετά όταν έμαθαμε ότι συνελήφθη και αυτό, πάση περιπτώσει εγώ δεν... Το φανταζόσασταν ότι... Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι ήταν αυτός. Και όλο το χωριό και η γυναίκα, η Τσουκά, εξεπλάγει σου λέει... Αυτό που λέμε πέσατε από τα σύννεφα. Πέσαμε από τα σύννεφα.